Καλησπέρα σας. Τα γεωφύρια της παράδοσης σήμερα βρίσκονται σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο στα Τρίκαλα, στο Φρούριο, στο βυζαντινό μας κάστρο. Ανηφορίζοντας, θα συναντήσω τον κύριο Στέφανο Μπαντόλα και δύο χορευτές του χορευτικού ομίλου Τρικάλων για να μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη φυλή, τους Σαρακατσάνους και την ενδυμασία τους. Καλώς την. Εμείς εδώ περιμέναμε. Περιμέναμε να έρθεις με τα... Τι ομορφιές. Με τα παιδιά και με τις ωραίες στολές τους. Μία εικόνα χίλιες λέξεις, η αλήθεια είναι. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο προς αυτή την εικόνα. Είναι δύο πολύ όμορφες φορεσιές, συλλεκτικά κομμάτια της συλλογής μας. Είναι πραγματικά οι Σαρακατσάνοι, επειδή υπάρχουν και διάφοροι, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος που κατοικούν, έχουν και διαφορετικά κομμάτια στη φορεσιά τους. Υπάρχουν ορισμένα κοινά. Κάτια Νανά, δεν είναι. Οπότε, φίλοι μου αγαπημένοι, εδώ με την Κάτια Νανά θα τα δούμε, θα τα ξεχωρίσουμε. Θα δούμε λοιπόν αυτή την περιοχή τη συγκεκριμένη, θα δούμε λοιπόν τους Σαρακατσάνους με αυτές τις φορεσιές και πραγματικά να θέλω να σας πω μόνο ότι για να ντυθούν τα παιδιά εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ναι. Δηλαδή, μόνο η φορεσιά περίτεχνη είναι και πολύ δύσκολη και δυσκολοφόρα. Και πολύ βαριά, ειδικά η γυναικεία φορεσιά, δεν ξέρω και εγώ πόσο μπορεί να ζυγίζει, αλλά έτσι ήθελαν και τότε τις γυναίκες να φαίνονται γεματούλες και πλατιές. Δεν ήθελαν να φαίνονται αδύνατες. Γι' αυτό και τις στόλιζαν αρκετά τις ενδυμασίες τους. Να πούμε ότι οι γυναίκες κατασκεύαζαν μόνες τους, με επέλεγαν τεφάσματα μόνες τους, ό,τι και αν φορούσανε. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε από όποια φορεσιά θέλετε. Οπότε θα ξεκινήσουμε από την γυναικεία φορεσιά. Με αυτή την υπέροχη φορεσιά, η οποία είναι Μακεδονία Στράκης, Κασανδρινή φορεσιά. Μπράβο. Γιατί υπάρχει η Μωραϊτική. Και η Πολίτικη της Στράκης. Και η Πολίτικη της Στράκης. Κυρίως είναι της Στράκης. Ωραία. Οπότε, Κάτια Νανά, ο λόγος σε σένα. Γιατί ουσιαστικά εσύ θα την παρουσιάσεις. Εγώ απλώς τη γνωρίζω εξόψεως. Δεν γνωρίζω ακριβώς τα κομμάτια. Χαρακτηριστικό γενικότερα της Σαρακατσάνικης ενδυμασίας είναι τα σκούρα, σοβαρά χρώματα που διακρίνουμε και εδώ. Όπως είναι το μαύρο, το σκούρο μπλε και το βυσσινί. Mm-hmm. Ξεκινάμε από μέσα προς τα έξω με το κατασάρκι που ήταν ένα είδος μάλινης φανέλας, ένα είδος εσωρούχου θα λέγαμε. Είναι το κατασάρκι που το φοράνε, ναι, σε όλες τις φορεσιές. Είδαμε και στον Πόντο, ακριβώς, θα το δούμε και στις υπόλοιπες φαντάζομαι. Πάνω από το κατασάρκι φορούσαν ένα βαμβακερό λευκό πουκάμισο που έφτανε λίγο κάτω από τις γάμπες. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να το δείξουμε. Είναι δύσκολο. Το εσωτερικό, το οποίο στον ποδόγυρο είχε λευκό κεντήματα, φαίνονται, με φυτικό διάκοσμο, με γεωμετρικά σχέδια, αλλά είχε και δεξιά και αριστερά από το στήθος κέντημα που λέγεται μπρουμάνικο, το οποίο έμοιαζε με το κέντημα, ήταν το ίδιο με αυτό που είχαν στα μανίκια που τα λέγανε και φρούτα. Οι νέες κοπέλες και οι ηλικιωμένες είχαν πιο απλό κέντημα, ενώ οι νύφες και οι νιώπαντες είχαν πολύ βαρύ στόλισμα και στο στήθος, συγγνώμη, και στα μανίκια. Συνεχίζουμε από πάνω με το ένα είδος σαν γυλαίκο που λέγεται τσαμαντάνι. Τσαμαντάνι. Ναι, υφαντό, χοντρό που το... Στόλιζαν και αυτό με γαϊτάνια και πάνω στο τσαμαντάνι στερέωναν την πολύπτυχη φούστα που βλέπουμε, ή το στερέωναν με κόμπτσες και γινόταν ένα κομμάτι, ή το έραβαν. Αυτή είναι η πολύπτυχη, γιατί έχει πολλές πτυχές φούστα, που επίσης ήταν στολισμένη με τρέσες και δαντέλα, σε γαλάζια χρώματα συνήθως ήταν οι τρέσες, χρυσές. Βλέπουμε και τη δαντέλα εδώ, υπάρχει η δαντέλα κάτω, ναι. Ναι. Και οι τρέσες. Συνήθως βέβαια, στο μπροστινό μέρος που έφυγε η ποδιά, δεν είχε τόσο πολλά λαγκιόλια, ήταν λίγο πιο ευθεία. Και έκανε πιο πολλές πτυχές στο λαγκιόλια πίσω μέρος. Λαγκιόλια είναι οι τσεκίσεις που λέμε. Ναι. Να είναι, καταλαβαίνουμε, εντάξει. Θα τα μάθουν, ναι, σιγά σιγά και θα μάθουν και την ορολογία οι φίλοι μας που παρακολουθούν. Πάμε τώρα στην Παναούλα που είναι η ποδιά, η κάτω ποδιά που βλέπετε. Γιατί έχει δύο. Υπάρχει και παραπάνω κάτι. Θα το πούμε αυτή μετά. Εδώ δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα, στις ποδιές και γενικότερα στις γυναικείες ενδυμασίες των Σαρακατσανέων θα συναντήσουμε πάρα πολλά και πολύμορφα μοτίβα που είχαν να κάνουν με τη γονιμότητα, με τη ζωή, με την ευημερία και με τον τρόπο και με τις μετακινήσεις και με τον τρόπο που ζούσανε. Θα συναντήσουμε
όχι στη συγκεκριμένη. Συγκεκριμένη έχει πιο πολύ φυτικό διάκοσμο, λουλούδια, κλονάρια και κάποια γεωμετρικά σχέδια. Mm-hmm. Ο φυτικός διάκοσμος κυρίως είχε να κάνει με τις ανοιξιάτικες μετακινήσεις τους, αλλά σε κάποιες άλλες φορεσιές μπορούμε να συναντήσουμε το σύμβολο του Σταυρού, που αποδεικνύει και την έντονη θρησκευτικότητα της συγκεκριμένης φυλής. Την έχουν και στο Λάβαρο το Σταυρό, τον έχουν και στο Λάβαρο οι Σαρακατσανέοι. Ακριβώς. Το φίδι, το φεγγάρι και τον ήλιο. Αυτά τα σύμβολα κυρίως τα σχέτισαν με τη γονιμότητα και την ευημερία. Έτσι. Σε κάποιες άλλες ποδιές, όπως και στις κάλτσες που θα πούμε αργότερα, στα τσιρέπια υπήρχαν γεωμετρικά σύμβολα. Λένε, τώρα κατά πόσο ισχύει δεν το γνωρίζουμε, ότι τα γεωμετρικά σύμβολα τα σχέτισαν με το σύμπαν και με άλλες μεταφυσικές αξίες. Ήταν προχωρημένος λαός, ναι, από τις μετακινήσεις τους. Οι ομάδες γενικά ήταν προχωρημένοι, φίλοι μου. Άρα λοιπόν προχωρημένος λαός και πολλές φορές με ανησυχίες. Δούμε και κύκλο που συμβολίζει τον κύκλο της ζωής. Mm-hmm. Γέννηση, γάμος, θάνατος και μέσα εκεί πάλι το σταυρό. Mm-hmm. Ο σταυρός και η θρησκεία ήταν παντού παρούσα στη ζωή τους. Πάνω λοιπόν από την πανόλα θα δούμε τη ζωστήσια ή αλλιώς σημοποδιά που την έπιαναν με κόμπτσες στο πλάι. Σε κάποιες δουλειές την αφαιρούσαν κιόλας, δεν τη φορούσαν πάντα. Έχει δύο κομμάτια εδώ. Ναι, ούτε και σε όλες τις περιοχές φορούσαν το κομμάτι αυτό. Σημοποδιά λοιπόν ή αλλιώς ζωστήσια, φουστήσια συγγνώμη. Αυτή λέγεται σημοποδιά γιατί έχει και ζυμοποδιά. Αυτά τα... Ζυμοποδιά. Ναι. Επειδή είδα τα σήμια εδώ και νόμιζα είπες σημοποδιά. Άρα ζυμοποδιά. Ζυμοποδιά. Επάνω και βασικό κομμάτι το οποίο διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ήταν το συγκούνι. Ήταν ένα είδος γυλαίκο και αυτό το πανοφόρι που τελείωνε στους γοφούς. Το συγκούνι το οποίο το συναντάμε και αυτό σε πάρα πολλές φορές σχέσεις ελληνικές. Ναι, με κεντήματα και στο στήθος και στην πλάτη. Μπορείς να γυρίσεις λίγο, να βλέπουμε από πίσω. Οπότε βλέπουμε το πίσω μέρος του συγκουνιού εδώ και εδώ βλέπω γεωμετρικά σχέδια κάτι ανανά. Ακριβώς. Και λουλούδια. Σε άλλες περιοχές λέγεται και κοντόκαπα. Μάλιστα. Και κοντόκαπα. Λοιπόν, κανονικά είχαν ένα ζωνάρι κάτω από την πόρπη. Συνήθως ήταν βυσσινή φαντό ζωνάρι. Και από πάνω τοποθετούσαν μία δερμάτινη ζώνη που ήταν στολισμένη με καρφιά σημαίνια και χρυσά. Από πάνω σημαίνια πόρπη. Και την ζώνη αυτή κάποιοι την έλεγαν και φώκι. Γιατί ήταν φτιαγμένη από δέρμα φώκιας, καθώς θεωρούσαν ότι είναι ευεργετικό για την τεκνοποίηση. Μάλιστα. Πολύ σοφία και μυστήριο ναι, πάντως. Και πολύ με τη γονιμοποίηση, γιατί ναι, πραγματικά έπρεπε να γίνει η διατήρηση του γένους, των Σαρακατσανέων. Γι' αυτό λοιπόν δίναμε μεγάλη σημασία και στη θρησκευτικότητα αλλά και στη γονιμότητα. Επίσης λένε, συγγνώμη, ότι φορούσαν κάποιες φορές και μία πόρπη επάνω και μία πόρπη πιο χαμηλά. Η μία ήταν για τον πατέρα, η μία ήταν για τον άντρα. Ήταν δώρο από τον μπαμπά και από τον άντρα τους. Και έτσι δήλωναν και την υπακοή τους, μία στον άντρα. Και τη μία αποκοπή τους από το σπίτι. Από το σπίτι. Ναι. Ακριβώς. Για τα χειρότια δεν θυμάμαι αν μιλήσαμε, που ήταν κάτω από τα μανίκια και αυτά στολισμένα, με γεωμετρικά σχέδια βλέπουμε. Και πάμε τώρα και στον κεφαλόδεσμο. Φορούσαν συνήθως από κάτω ένα σαν φέση βυσσινή και από πάνω τον μπόχο, που ήταν ένα μαντίλι με κρόσια. Έπιαναν τις δύο άκρες και τις έδαιναν ακριβώς στη μέση με καρφίτσα. Μπόχο μου πες. Ναι. Ενδυμασία μπόχο, έχει καμία σχέση, αποκλείεται. Δεν ξέρω, μπορεί όλα να έχουν μια σχέση. Μπορεί όλα να έχουν μια σχέση. Πάντως, διάβαζα κάπου ότι δεν ήθελαν να το τυλίγουν και να το φοράνε μπουρμπουλωτό, γιατί αυτό ήταν ένα σημάδι κατάθλιψης. Και όποια γυναίκα το είχε δεμένο κάτω από το λαιμό και ήταν τυλιγμένη, δήλωνε κάποια ή στεναχώρια ή ένα σοβαρό θέμα υγείας στο σπίτι. Δηλαδή το κάθε τι έχει ένα συμβολισμό και μία σημασία. Και αυτό είναι ωραίο να αποκρυπτογραφούμε στις ελληνικές ενδυμασίες. Ναι,
Βλέπουμε και λεπτομέρειες πάρα πολλές κάτι να... Α, ναι, ναι. Ξεχάσαμε να πούμε για τη τραχλιά. Βέβαια, μέχρι το 1918 φορούσαν, είχαν ένα απλό λευκό μαντίλι που έκρυβαν το άνοιγμα στο στήθος, που είχε το γυλαίκο από κάτω, το τσαμαντάνι. Μετά το 1918 μπήκε η τραχλιά που τη στόλιζαν και αυτοί με φρέτζες και δαντέλες. Μάλιστα. Κοσμήματα πολλά, δεν ξέρω αν τελείωσε από τη φορεσιά. Κοσμήματα βλέπω εδώ, κοσμήματα, η κοπελιά μας. Κοσμήματα είχαν και καρφίτσα στο κέντρο της κεφαλής, ασημένια χρυσή. Ναι, ναι. Φορούσαν επίσης και σκουλαρίκια που τα πιαναν και με τη μαντήλα, αλλά και άλλα σκουλαρίκια στα αυτιά. Φορούσαν αρμαθιές από φλουριά, ασημένιες αλυσίδες, το τουστέκι, σταυρούς, την ασημένια πόρπη. Να μιλήσουμε και για τα χρωματιστά τσιρέπια. Για να δούμε λίγο τα τσιρέπια σου. Βλέπουμε και το κατσαρκι από κάτω εδώ. Κάτω από τα τσιρέπια που ήταν πιο χαμηλές, δεν το βλέπουμε τώρα εδώ, φορούσαν τις πατούνες που ήταν από κάτω και μέχρι την πατούσα. Και βλέπουμε και την υπόδηση που ήταν τα τσαρούχια. Τσαρούχια, γυναικεία τσαρούχια. Σαν τους άνδρες. Γενικά η γυναικεία φορεσιά της Αρκατσάνικη έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την αντρική. Έτσι. Για δύο λόγους. Και γιατί ήταν απομονωμένος αλλός, δεν έβλεπαν και κάτι άλλο, ήταν μεταξύ τους. Αλλά και γιατί ήταν δυναμικές γυναίκες και στο πόλεμο που έπαιρναν μέρος δεν ήθελαν να ξεχωρίσουν από τους άντρες. Γι' αυτό και στον πόλεμο το γυλαίκο παραλλάσσονταν λίγο και είχαν και φτερά πίσω και ήταν ίδιο με τον αντρών. Θα το δούμε λίγο και στους άντρες και ξέρω ότι υπήρχε, γιατί συζήτησα και με τον μπαμπά σου προηγουμένως που μιλούσαμε, ότι ήταν unisex το γυλαίκο αυτό. Μπορούσε να το φορούν και άντρες και γυναίκες. Ακριβώς. Ναι. Όπως και τα τσαρούχια ήταν με φούντες. Ακριβώς το ίδιο. Δεν ξέρω αν ξεχνάμε εδώ, κάτι, γιατί είναι πολύ εδώ πλούσια. Αυτό το φλουρί που πέφτει μπροστά εδώ στο μέτωπο είναι της Θρακιώτικης ή οι Σαρακατσανέοι όλοι φορούσαν αυτή την καρφίτσα. Διαφορετικές καρφίτσες είχαν κάθε μία. Το συγκεκριμένο και δεν είναι από τη Θράκη. Κάθε μία είχε και τη δική της καρφίτσα με το δικό της στόλισμα. Μάλιστα. Και φυσικά όλα αυτά τα κοσμήματα παλιότερα ήταν τουλάχιστον ήταν όλα πολύτιμα και μη πολύτιμα. Ακριβώς. Σήμερα οι στολές και οι φορεσιές έχουν και λίγο πιο εμπορικά στολίδια, γιατί δεν μπορούν να βρεθούν τα παλιότερα. Αυτή είναι μια φορεσιά που έχουμε στον Χότ εδώ και 20 χρόνια, που αποτελεί έτσι ιδιαίτερο κομμάτι της συλλογής μας. Να πούμε όμως ότι ο Σύλλογος Σαρακατσαίων Κονάκια μας βοήθησε στο να τη συμπληρώσουμε, δίνοντάς μας αυτό το κομμάτι, όπως και την τραχλιά. Οπότε τους ευχαριστούμε θερμά. Ναι, ευχαριστούμε. Και την κυρία Ελένη Κόκαλη προσωπικά. Ευχαριστούμε, πάντα ευχαριστούμε αυτούς που μας βοηθούν. Είναι ωραίο να υπάρχουν συνεργασίες. Όπως ευχαριστούμε και εδώ την κυρία Μαντζανά που μας παραχώρησε και το χώρο για να κάνουμε την ωραία αυτή μαγνητοσκόπηση κάτω από το υπέροχο αυτό. Πραγματικά υπέροχο, η πόλη μας έχει πολύ ωραία. Για να ξέρετε τι θα δείτε και στα Τρίκαλα όταν θα έρθετε. Διαλέγουμε, επιλέγουμε τις τοποθεσίες για την παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ και τη χορέστριά μας, την Κλειό Παπά, που ανέριξε και άλλα τη φορεσιά μας. Ανέχτηκε και τη ζέστη της ημέρας, γιατί έτσι. Μιλάμε για να φοράς αυτή τη φορεσιά με τέτοια ζέστη που κάνει σήμερα. Ναι. Είναι... Οι νύφες, σκεφτείτε, φορούσαν πάνω από αυτή τη φορεσιά άλλο μεταξωτό φόρεμα για να μην φαίνονται λεπτές. Για να μην φαίνονται λεπτές. Εσύ δεν έχεις πέρασει τότε. Δεν θα είχα σίγουρα. Καμία σχέση. Θα είμαι έναν ύπαντρη. Θα σου έναν ύπαντρη. Τα μαλλιά τους τα χτένιζαν με διάφορους τρόπους. Έβαζαν βούτυρο για να γυαλίσουν. Έκαναν πλεξούδες. Μάλιστα. Φροντισμένες πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και εσένα και ευχαριστούμε και εσένα, κάτι ανανά μου. Εγώ ευχαριστώ. Τώρα θα μπεις εσύ, είσαι παρουσιάστρια της εκπομπής, οπότε δεν πρέπει να σε ευχαριστώ. Οπότε εντάξει. Γιατί τώρα, φίλοι μου, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα έτσι να περάσουμε στην αντρική φορεσιά. Yeah.
κόρη υπόγειε το καημό. Στην Αντρική Φορεσιά και αυτή ένα, από μία περιοχή, γιατί είπαμε και εδώ πέρα φίλε Παναγιώτη, ναι, καλωσορίζουμε και τον Παναγιώτη εδώ στο, στην εκπομπή, είναι επί των αντρών. Λοιπόν, πάμε φίλε, σε ένα τύπο Σαρακατσάνικης Φορεσιάς, ναι. Να ξεκινήσουμε και σε αυτή τη φορεσιά με το κατασάρκι, μέσα είπαμε το ισόρουχο που φοράνε οι άντρες, μετά φοράνε το πουκάμισο το οποίο είναι με φαρδί μανίκι. Με φαρδί μανίκι και μπροστά εδώ του είχαν πολλές φορές κεντυμένο, με πέντε κουπιά κεντυμένο εδώ μπροστά, οι άντρες. Μετά φοράνε το ζωνάρι τους. Το μέσα το ζωνάρι, ναι. Ναι, πριν βάλουμε το ζωνάρι, η φουστανέλα, η οποία είπαμε με 400 πτυχές και πολλές φορές την πιάνε, την είχαν σε δύο κομμάτια, με κόμψες και την πιάνανε. Μακριά φουστανέλα, κάτω από το γόνατο, ναι. Επειδή στην Πίνδο και στις ορεινές περιοχές έκανε κρύο, αλλά όμως και κοντές φουστανέλες, ναι. Όταν ήταν κυνηγημένοι από τους Τούρκους για να μην πιάνουν στα πουρνάρια, τέχνες τα βουνά, είχαν κοντή φουστανέλα. Γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας τον Κατσαντώνη, ο Κατσαντώνης φοράει μακριά φουστανέλα. Μακριά. Και γι' αυτό λοιπόν μας, ναι, έκανε εντύπωση κοντή. Αυτή κοντή η φουστανέλα, βέβαια τη φορούσανε, αλλά μόνο οι κυνηγημένοι. Έτσι, και αυτοί που ήταν πιο πολύ πάνω στα βουνά καλοκαιρινούς μήνες. Μακριά φουστανέλα. Έτσι, μακριά φουστανέλα. Μετά βάζουμε το ζωνάρι, το μπορντό. Μπορντό ζωνάρι φορούσαν πιο πολύ οι Σαρακατσανέοι. Και από πάνω φορούσαν έως το 1920 τουλάχιστον το σελάχι. Το σελάχι. Δερμάτινο, με πολλές θήκες. Ήταν να βάζουν. Την μπαρούτι. Μπαρούτι, όπλα, χρήματα. Πράγματα που θέλανε. Μπράβο. Πράγματα που θέλανε. Παρόλο που τώρα είναι απογορευμένο ο καπνός. Μετά φορούσαν από πάνω το γυλαίκο σε διάφορα χρώματα. Μαύρο, μπλε, σκούρο. Το οποίο μου είπες εσύ ότι αυτό το φορούσαν και οι γυναίκες. Μπορούσαν το φορούν. Και σε άλλα χρώματα. Ναι, είπαμε ότι το γυλαίκο ήταν το πρώτο unisex ρούχο που υπήρξε. Γιατί το φορούσαν και οι γυναίκες σε διάφορες περιοχές των Σαρακατσανέων. Γιατί είχαν
αυτά τα φτερά, τα οποία από μακριά οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν αν είναι άντρα ή γυναίκα, το βλέπουν ως άντρα. Οπότε είναι το πρώτο unisex ρούχο που φορέθηκε από άντρα και γυναίκα. Μάλιστα. Ωραία. Μετά είπαμε, πάμε στην κάλτσα, είχαν και αυτή πατούνα, κάλτσα και κοντή κάλτσα, αλλά είχαν και μεγάλη κάλτσα μέχρι πάνω, μέχρι πάνω, μέχρι εδώ δηλαδή, η οποία είχε κεντήματα γαϊτάνια, μαύρα, και πιανότανε από πάνω για να μην πέφτει κάτω. Έτσι, μεγάλη και κάλτσα, μπάλινη. Και τους προστάτευε από κάτι, παναγιωτηθεί η κάλτσα. Κοίταξε, φυσικά, γιατί όταν αυτές οι περιοχές έκανε κρύο και λοιπά, θέλανε μάλινη κάλτσα και χοντρή. Και από το, για το κρύο φυσικά, αλλά. Και από τα χτυπήματα, φαντάζομαι. Και από τα χτυπήματα, γιατί. Παίρνει το ρόλο της περικνημίδας. Μπράβο. Της αρχαίας περικνημίδας, αυτή η κάλτσα. Γι' αυτό και τα κεντήδια αυτά, και ήταν ακριβώς όπως είναι η περικνημίδα. Μετά έχουμε το σκούφο, ο οποίος υπήρχαν δύο τύποι. Ή φορούσαν σκούφο μπορντό με τη φούντα και μαύρο μαντήλι γύρω-γύρω, ναι, όπως βλέπουμε τους υπαρχηγούς, ή βλέπουμε το σκούφο αυτό. Μάλιστα. Με αυτό το σκούφο. Μετά. Εκείνο το σκούφο που λες, τον έχουμε στις εικόνες από τους προαρχηγούς. Όταν θα ναι, παρουσιάσουμε ναι, ναι, άλλη φορεσιά, πάλι με φουστανέλα, θα κάνουμε τον άλλο τον τύπο. Ναι, ναι. Βέβαια, έως το 1920 και μετά, άρχισαν οι Σαρακατσανίοι και φορούσαν τον μπουραζάνι ή μπουραζάνα. Μαύρη ή την άσπρη που λέμε. Οπότε ήταν πιο ευέλικτοι για αυτούς και στις καθημερινές δουλειές δεν φορούσαν φουστανέλα. Μην τηλεορώσουν, τη φορούσαν στις πιο επίσημες ημέρες. Μάλιστα. Φορούσαν τον μπουραζάνι. Το μπουραζάνι, το οποίο το ξέρουμε, ήταν και τη δικό μας ένδυμα της περιοχής. Το οποίο τσαβανιτόβλαχους λέγεται οι Σαρακατσανίοι. Ναι. Το τσαρούχι το κλασικό, το που πολλές φορές λένε ότι δεν τις φορούσαν καθημερινά τα τσαρούχια, φορούσαν κάτι πιο πρόχειρο και τα τσαρούχια τα φορούσαν, λέει, τις πιο επίσημες ημέρες. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί αυτά που φτιάχνανε οι γυναίκες ή οι άντρες τα τσαρούχια, τα φτιάχναν για μια ζωή. Δηλαδή δεν είχαν όπως σήμερα που μπορούν να φτιάξουν τσαρούχια ανά πάση στιγμή. Φτιάχναν ένα τσαρούχι και το κρατούσαν πάρα πολλά χρόνια. Είπαμε ότι οι άντρες μετά φορέσανε το μπουραζάνι και από πάνω βάλανε το σακάκι. Μαύρο ή μπλε. Φορούσαν σακάκι, έτσι, με μαύρο ζωνάρι χοντρό πλεγμένο στον αργαλιό, έτσι, σακάκι, με το σκούφο τους, την κλίτσα τους, και αυτή ήταν η ενδυμασία τους. Ναι. Και εδώ βλέπουμε και στο λίγο, αυτά εδώ. Κουστέκι λέγεται το... Πώς λέγεται? Κουστέκι λέγεται η αλυσίδα. Κουστέκια, πολλές αλυσίδες, γιατί έχει πολλές αλυσίδες. Κουστέκι. Μάλιστα. Με τον Άγιο Γιώργη. Πάντα. Αχα, με τον Άγιο Γιώργη στη μέση, ναι, είναι σύμβολο. Το σύμβολο των, που υποδεικνύει κατεβαίνουν από τα βουνά προς τα χαμηλά. Ναι. Ναι. Γιατί νοείται ότι το Άγιο Γιώργης, λέει, πηγαίνανε, όχι, ναι, πηγαίνανε, ναι, στα βουνά, και Άγιο Δημήτριο το κατεβαίνανε. Άγιο Γιώργη ανεβαίνανε στα βουνά. Ναι. Ναι. Κατεβαίνανε τον Άγιο Δημήτριο. Γιατί πλέον λαός νομαδικός και τους άρεσε το βουνό. Μπράβο, γιατί είχε την μεγαλύτερη βοσκή. Επίσης έχουμε τα χειρότια. Τα οποία μοιάζουν με τα γενικά εδώ. Βέβαια, ναι, εντάξει, και σε διάφορα σχήματα και σχηματισμούς και κύκλου και σχέδια. Για τη ζέστατε. Έτσι ακριβώς. Πάντα είπαμε, πάνω από την κάλτσα φορούσαν τη φούντα. Πάντα η φούντα ήταν πίσω. Στόλιζε κάτω το γόνο το πόδι. Αυτή πάνω κάτω. Απλούστατα είναι, ναι, δεν είναι τόσο περίτεχνη όπως είναι η φορεσιά των γυναικών. Όχι, γιατί όχι, εκεί πραγματικά διαπιστώσαμε και είδαμε ότι. Μοναδική η σαρακατσάνικη. Μοναδική η σαρακατσάνικη φορεσιά και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Ναι. Εδώ ταιριάζει πιο πολύ με τον ανδρών περιοχών. Να είναι ευέλικτοι για να μπορούν να πολεμούν, ναι, και να γυρνάνε στα βουνά. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Έτσι, είδαμε και αυτές τις δύο φορεσιές από την Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι μπορούμε να δούμε από κοντά αυτά που συναντάμε, είτε στα χορευτικά, έτσι, είτε βλέποντας κάποιες παραστάσεις παλαιότερες, και να καταλαβαίνουμε και τι είναι. Και θα γνωρίσουμε και άλλες φορεσιές από την Ελλάδα, με τη συνεργασία λοιπόν του χορευτικού ομίλου Τρικάλων, τον οποίο ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο, τον χορευτή. Μπρούσιλας, ο Κώστας Μπρούσιλας. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Ο οποίος και αυτός σήμερα μας ήρθε εδώ, έτσι, αψήφιζε και τη ζέστη και τις δουλειές που μπορεί να έχει, και να παρουσιάσουμε κάτι το όμορφο. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, εδώ με την Κάτια Ανά και με τον Κωνσταντίνο θα κάνουμε το κλείσιμο τουλάχιστον του HOT, όσον αφορά το HOT, γιατί εγώ θα συνεχίσω με τα ολογραφικά του Σαρακατσανέων.
Κάτι άλλο, είδαμε υπέροχες φορές, ναι. Είδαμε πραγματικά πολύ όμορφες φορεσιές. Φορεσιές, γιατί έχω και τον μπαμπά σου που πρέπει να λέμε φορεσιές. Φορεσιές ή ενδυμασίες, τέλος πάντων, από τους Αρκατσανέους που ήταν πραγματικά έτσι κοσμήματα, θα έλεγα. Εμένα είναι από τις αγαπημένες μου φορεσιές, η γυναική Αρκατσάνικη. Να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο και την Κλειό και όλους όσους, όλους όσοι μας είδανε. Και αυτή τη φορά και συνεχίζουμε με διαφορετικές φορεσιές στη συνέχεια. Ραντεβού σε ένα μήνα πάλι με το Hot από τώρα, γιατί έχουμε κάτι άλλο και σε ένα άλλο μέρος του Τρικάλου θα το δούμε και αυτό. Είναι ωραίο να προβάλλεται και η πόλη μας μέσα από αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά.